και ύστερα ο κύριος Γεράσιμος Γιακουμάτος. Επιτέλους, κύριε Γιακουμάτος, θα έχετε ακούσει για να αντικρούσει όλους τους υπεύθυνους υπουργούς της κυβέρνησης. Παρακαλώ, κύριε Χουλιαράκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πριν ξεκινήσω την ομιλία μου, καταθέτω μία νομοτεχνική τροπολογία στο Προεδρείο της Βουλής. Ευχαριστώ. Παρακολουθώ λοιπόν... Είναι τροπολογία, κύριε Υπουργέ, ή νομοτεχνική. Είναι νομοτεχνική. Α, είναι και νομοτεχνική. Αναφέρεται στα σώματα ασφαλείας. Εντάξει. Παρακολουθώ λοιπόν με προσοχή και ενδιαφέρον... Παρακολουθώ με προσοχή και ενδιαφέρον πολλές από τις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης και διαπιστώνω με έκπληξη πως αυτό που συστηματικά απουσιάζει είναι η κατανόηση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο κινείται η χώρα, του πλαισίου μέσα στο οποίο γίνεται η διαπραγμάτευση και των περιορισμών που αντιμετωπίζει μια χώρα όπως η Ελλάδα, που συνεχίζει να είναι αποκλεισμένη από τις διεθνείς αγορές. Η κύρια πρόκληση που αντιμετώπισε η χώρα στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης ήταν η εξής. Από τη μία πλευρά, η ολοκλήρωση της αξιολόγησης προϋπέθεται την επίσημη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα και από την άλλη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υποεκτιμά μόνιμα τις δημοσιονομικές επιδόσεις και τις τωρινές του 2015-2016 αλλά και τις μεσοπρόθεσμες της ελληνικής οικονομίας, ζητώντας επιπλέον μέτρα 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να συμμετάσχει. Από τη μία πλευρά η συμμετοχή του ήταν αναγκαία και εγώ θα πήγαινε ένα βήμα παραπάνω να πω ότι θα ήταν και επιθυμητή δεδομένων των θέσεων που έχει στο θέμα της αναδιάρθρωσης. Από την άλλη, προϋπόθεση συμμετοχής του ήταν η λήψη μέτρων 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, ακριβώς επειδή μόνιμα υποεκτιμά τις δημοσιονομικές μας επιδόσεις. Η κυβέρνηση λοιπόν όφιλε να αποφύγει την παρατεταμένη διαπραγμάτευση, γιατί γνωρίζουμε καλά ότι η παράταση του χρόνου διαπραγμάτευσης σημαίνει αβεβαιότητα, και αβεβαιότητα σημαίνει καταστροφή και των προσδοκιών αλλά και της πραγματικής οικονομίας. Ενώ ταυτόχρονα ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος μας. Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση όφιλε να αποφύγει να αποδεχθεί την οικονομικά παράλογη λήψη μέτρων ύψους 4,5 δις που θα επέτειναν την ύφεση ακριβώς τη στιγμή που η ελληνική οικονομία θα ανέκαμπτε. Η δέσμη λοιπόν των δημοσιονομικών μέτρων με δημοσιονομικά ουδέτερο πρόσημο που νομοθετείται σήμερα αποτυπώνει ακριβώς τον αναγκαίο συμβιβασμό ανάμεσα στις δύο αυτές καταστροφικές εκδοχές και σαν τέτοια πρέπει να κριθεί. Ανάμεσα στην παράταση δηλαδή της αβεβαιότητας από τη μία πλευρά και την αποδοχή μέτρων 4,5 δις από την άλλη. Αλλά εγώ θα πάω ένα βήμα παραπάνω. Το σύνολο των παρεμβάσεων που συναποτελούν το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2018-2021 που σήμερα ψηφίζεται αποτελεί το μοναδικό οδικό χάρτη που εγγυάται με συνέπεια και ασφάλεια, θα έλεγα και με προσεκτικά βήματα, την έξοδο της χώρας από τη μεγάλη ελληνική ύφεση. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής αρθρώνεται γύρω από τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας που με μεγάλο κόπο πετύχαμε τα δύο τελευταία χρόνια, το 2015 και το 2016, με υπέρβαση των δημοσιονομικών στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων. Έχει σημασία εδώ να γίνει κατανοητό από όλες τις πλευρές η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων και σε μερικές περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας, που η αξιοπιστία της δημοσιονομικής πολιτικής είχε χαθεί,
Ακόμα και η υπέρβαση των στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων, αν θέλετε, η παραγωγή μιας θετικής έκπληξης στα δημόσια οικονομικά. Η απάντηση βρίσκεται στην πορεία των επιτοκίων των δεκαετών ομολόγων, όπως καταγράφονται τα τελευταία χρόνια αμέσως μετά, ακριβώς μετά, την ανακοίνωση του αποτελέσματος, του επίσημου αποτελέσματος από τη Eurostat, την 21η Απριλίου, αλλά και την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Βρίσκονται στα επίπεδα που δεν βρέθηκαν ποτέ την τελευταία επταετία, με μια μικρή παρένθεση την άνοιξη του 2014. Πρώτος λοιπόν στόχος του μεσοπρόθεσμου, να μην τεθεί σε κίνδυνο η ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας και η ενίσχυση της αξιοπιστίας των δημοσίων οικονομικών. Δεν μιλάμε για τίποτα άλλο από τη χρηστή διαχείριση των χρημάτων των Ελλήνων φορολογουμένων. Δεύτερος στόχος, η αναδιανομή του εισοδήματος, ώστε αυτή η αναγκαία προσαρμογή, που συνεπάγεται η διατήρηση της ισορροπίας, να γίνει ταυτόχρονα με τη μείωση των ανισοτήτων και την ενίσχυση των πιο ευάλωτων νοικοκυριών. Θα ήθελα να αναφερθώ στην ανάλυση, την εμπειρική ανάλυση του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων πάνω στα οικονομικά αποτελέσματα της δέσμης μέτρων και αντίμετρων, τόσο της μείωσης του αφορολόγητου από τη μία πλευρά, όσο και των θετικών παρεμβάσεων από την άλλη. Αναφέρομαι στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, αναφέρομαι στη μείωση των φορολογικών συντελεστών εισοδήματος, αναφέρομαι στην ενίσχυση των οικογενειακών επιδομάτων και ούτω καθεξής, αναεισοδηματικό δέκα τιμόριο. Πολύ συνοπτικά, στο βαθμό που το επιτρέπει ο χρόνος, θα ήθελα να πω ότι για τα πρώτα 6-10 τιμόρια, δηλαδή για ένα ποσοστό που καλύπτει περισσότερο από το μισό ελληνικό πληθυσμό, η αφριστική επίδραση, το συνολικό αποτέλεσμα του συνόλου των παρεμβάσεων, θετικών και αρνητικών, ενισχύει το εισόδημά τους. Για το πρώτο δεκατημόριο, και μιλάμε για μια κατηγορία απόλυτης πτώχειας, η ενίσχυση του εισοδήματος είναι της τάξης του 22,7%. Μικρή, αλλά παρόλα αυτά σημαντική ενίσχυση, που κυμαίνεται μεταξύ 1 έως 5%, γνωρίζουν και τα δεκατημόρια από το 2 έως το 6. Μικρή απώλεια προφανώς, γιατί η πολιτική οικονομία κάθε μεταρρύθμισης έχει κερδισμένους αλλά έχει και χαμένους, γνωρίζουν τα πιο πάνω δεκατημόρια. Συνεπής λοιπόν στην πολιτική δημοσιονομικής σταθερότητας, με ταυτόχρονη άβλυνση των εισοδηματικών ανισοτήτων και στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων. Καταθέτω την έκθεση του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων στο Προεδρείο της Βουλής για να μοιραστεί σε όσους ενδιαφέρονται. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων τη διετία 15-16, αλλά και την επόμενη διετία 17-18, στηρίχθηκε στην... έχει κόστος. Στηρίχθηκε, αν θέλετε, και το έχω αναγνωρίσει πολλές φορές και στη συζήτηση του προϋπολογισμού του 16 και στη συζήτηση του προϋπολογισμού του 17, στην φορολόγηση της μεσαίας τάξης. Τρίτος λοιπόν πυλώνας του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής είναι ακριβώς η σταδιακή μείωση της φορολογίας φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων και περιουσίας, αθροιστικά κατά 3,5 δις έως το 2021, τόσο για να ανακουφιστεί μόνιμα η μεσαία τάξη, όσο και για να στηριχθεί η οικονομική δραστηριότητα, χωρίς όμως να ρισκάρουμε την ασφαλή έξοδο της χώρας από την κρίση. Η πρόταση λοιπόν που αποτυπώνεται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα είναι σταθερότητα με σκοπό την κοινωνική συνοχή, τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων, την ασφαλή έξοδο της χώρας από την κρίση. Πρέπει να τονίσω εδώ ακόμα μία φορά ότι δεν υπάρχει άλλη συνεπής, συνεκτική πρόταση δημοσιονομικής πολιτικής για έξοδο από την κρίση. Έρχομαι στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η αξιωματική αντιπολίτευση λοιπόν ισχυρίζεται ότι μπορεί σήμερα, αν ήταν κυβέρνηση, να μειώσει τους φόρους, και θα έλεγα να τους μειώσει εντυπωσιακά, μειώνοντας ταυτόχρονα και τις πρωτογενείς δαπάνες. Πιστεύω δεν αναφέρεται στο
στους μισθούς ή τις συντάξεις που καλύπτουν σχεδόν το 70% των πρωτογενών δαπανών, αλλά αναφέρεται στις λειτουργικές δαπάνες. Να τονίσω εδώ ότι οι θεσμοί οι ίδιοι, ακούστε το αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον, οι θεσμοί οι ίδιοι και πάνω απ' όλα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θεωρεί ότι η περαιτέρω μείωση, όχι ανακατανομή, των πρωτογενών λειτουργικών δαπανών δεν είναι δυνατή. Δεν είναι δυνατή. Για το λόγο αυτό το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής ενσωματώνει πάτωμα στις δαπάνες αυτές. Και το πάτωμα αυτό προβλέπει ένα ρυθμό αύξησης των δαπανών της τάξης του ονομαστικού ρυθμού, το ΟΑΕΠ. Δώστε μου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, για να τελειώσω. Έρχομαι τώρα στην πρόταση που κατέθεσε χθες, την τροπολογία που κατέθεσε χθες η αξιωματική αντιπολίτευση. Έχει μια πρόταση που έχει ενδιαφέρον. Η Νέα Δημοκρατία την κοστολογεί σωστά, κινείται μεταξύ 800 και 900 εκατομμυρίων και ζητά από την κυβέρνηση φέτος να προχωρήσει σε μείωση του έμφυα κατά 20%, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί, καθώς κατάργηση, επαναφορά του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια που έχει ήδη υλοποιηθεί, καθώς και την επέκταση του προγράμματος για τους βρεφονιδιακούς σταθμούς. Όλα πολύ ωραία και όλα ενσωματωμένα έτσι κι αλλιώς στο μεσοπρόθεσμο. Αυτό που δεν λέει η Νέα Δημοκρατία είναι πώς θα χρηματοδοτηθεί στον προϋπολογισμό του 2017 και περαιτέρω η παρέμβαση αυτή. Ακόμα και αν υπάρχει χώρος το 2017, ακούστε το, γιατί θέλετε να κυβερνήσετε. Ακόμα και αν υπάρχει, θα κάνετε one-off τη μείωση του έμφυα, θα το μειώσετε δηλαδή φέτος κατά 30% και του χρόνου θα το αυξήσετε, γιατί του χρόνου δεν υπάρχει χώρος. Του χρόνου δεν υπάρχει χώρος. Αυτή δεν είναι συνεπής δημοσιονομική πολιτική. Εμείς προχωράμε λοιπόν στις παρεμβάσεις αυτές με ασφάλεια, με συνέπεια, τις υλοποιούμε, αλλά τις υλοποιούμε με τρόπο που δεν δημιουργεί πρόβλημα στη δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ εμπεδώνει την κοινωνική συνοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.